Έλα ρε κουνουμαλιάρη. Έλα. Τι λέει αυτή ρε, έχετε καλώς εσείς, πώς έχετε? Χαίρετε οφείλη, πώς έχετε? Έχουμε, πώς το πει, μαλακά, κάτι τέτοιο, ναι έχουμε. Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον. Εγώ θα έλεγα ότι η ενδοπαλάμια, ταχυπρόκρουση πηγαίνει νεφέλη. Πηγαίνει νεφέλη, με γρίφους μιλάς και εσύ. Έλα πάει σύννεφο ρε, που, άντε, τα έχεις ξεχάσει τα αρχιά σου, πρέπει να σε θέλουμε. Α, το νεφέλη, ναι, το είχα στο μυαλό μου, σκέφτομαι παλιές γκόμενες τον ακούω ονόματα τέτοια. Γεια σας, Αποστολάρα, ο Ελληνοφρενής είμαι. Άκουσα έναν που κορόδευε την πρόεδρα. Τι εννοείς είσαι ο Ελληνοφρενής, ας πούμε, αυτό πιστεύεις ότι δεν έχει copyright? Κοπιέρε, δεν ξέρω, εγώ το διατυμπανίζω. Όποιος μπορεί να το διατυμπανίσει κι αυτός. Λοιπόν, ακούσα Αποστολή, άκουσα να αποκορδεύει την Προεδρίνα της Δημοκρατίας. Η αυτού μεγαλειώτης Εκατερίνη πήγε να εμβολιαστεί και έβγαλαν έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Μα φαντάζεσαι για πόση τρέλα κυκλοφορεί σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ τη γουστάρω πολύ όμως, γιατί είναι προοδευτικιά και γυναίκα να πούμε με προσωπικότητα και γουστάρασα και πολύ που πήγε στην εκκλησία και το σταυρό τον αγλώησε. Αλάνι, ε. Και σκάει το αλάνι που λες για να τα είσαι κολόμες, να μοιράσει κανονές. Οι κόφτες του βαράνε και τη μαύρη ξυπνάνε. Έσκασε τα λάνι, τώρα πολύ προσκυνάνε. Αλάνι, λέω, αλάνι, έχουν κολλήσει τη μάπα της Γκάνι, τέλος πάντων. Έτσι, έτσι, μια μοντέρνα της εποχής που όπως πρέπει με πλατή μυαλό. Και τα βλέπει. Το Παρασκευή τι μας ωραία πράγματα, έτσι. Καλημέρα. Κάτσε να πιω τσιγάρο. Όπα, δεν μ' αρέσουν αυτά, απαγορεύεται. Κόψτε το. Για το κόψω, θα το κόψω. Με αυτά που ακούω μπορεί να το κόψει όμω, δεν σε αποστόλει για πες μου. Ξεκίνα την πίπα. Όπα, παπα, δεν με σέρε, δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι ήθελα να πω, για πες μου τώρα από πού να πιάσει, από πού να αφήσει. Δεν είναι ανάγκη να πιάσει την επικαιρότητα όλη, την έχουμε καλύψει, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, τυπικά. Εκβαθέων πάντα. Αχα. Πρώτον, βέβαια. Μ' αρέσει που τα ξεχωρίζουμε τώρα. Τι και πώς. Βεβαίως, πείτε μου. Ξεχωρίζουμε το τυπικό. Λέγε πάνω παρακάτω. Η καρδιά και το μυαλό λειτουργεί μαζί σας. Ναι, ναι. Πλάι, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Ψηλώνει, ναι. Ή πέρα, όταν ξυλώνει. Άμα ξυλωθεί. Άμα ξυλωθεί η καρδιά. Δεν νομίζω. Αν ξυλωθούν τα συναισθήματα. Γιατί... Άσε με, θα μιλήσω πολύ βαθιά. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, όχι. Και το IQ σου και το δικό μου και το δικό σου πιστεύω να είναι ψηλό. Και εύχομαι για όλοι να το ανεβάζουμε και αυτό το IQ. Μαζί με το μυαλό. Λοιπόν, πες του Δήμιου που το λατρεύουμε, ότι η αλήθεια. Ει, πειρατή! Το τόπι μου για τη δαστήλα πόλισμαν! Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Μαζί με το Μάνο, το Σακελάριο και το Φίνο θα μεγαλώνει γενιές επιγενιών. Όχι ότι δεν λατρεύουμε τη Ζένη για το όλο της. Δεν πειράζει που παρεμβαίνω καλλιτεχνικά. Εάς το διάολο πρωί-πρωί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι στα μαυρόασπρα, ειδικά αλλά και στα ένστρωμα, πέρα από τα δραματικά. Τα δραματικά το έκανε επειδή ήταν η εθνική στάρ. Πρόσεξε, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι τυχαίο που είναι εθνική στάρ. Τουλάχιστον για. Καλά, υπάρχει και εθνικό στάρ. Είμαι στην έκτασή μου. Υπάρχει και ο Μισμπούρτια. Δεν φταίω αν έχω τα εθνικά πόδια. Πειράζει που είναι τα αντρικά εθνικά πόδια πρώτα. Ποιος, ο Γκουσγούνης, δεν κατάλαβα. Υπάρχει και ο Γκουσγούνης βέβαια, ναι. Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα αυτό, ναι, βέβαια. Υπάρχουν, πολλά υπάρχουν. Ναι, ναι, τουλάχιστον και εσύ θα έχει μεγαλώσει με αυτή. Και δεν μιλάμε τώρα. Η φωνή τη μέσα από του Χατζηδάκη, τα αριστουργήματα, θα μεγαλώνει γενιές. Και εγώ τώρα θα τραγουδάω στον εγγονό μου και αύριο θα τραγουδάνε τα παιδιά πάλι τα ίδια. Έγινε, να σε καλά, χάρηκα. Κοσμήματα, δεν πειράζει. Μην πει μια μαλακία, ο Θήμιος αμέσως. Λοιπόν, έλα. Απόστολε, έλα. Βλέπεις εμένα είσαι ότι εγώ έκοψα καπίστρι. Ναι. Λοιπόν, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ναι, ναι, δεν τρέπομαι. Να σου πω, Απόστολε, αυτό το αντικείμενο αυτό, Ελλάδα 200 χρόνια από την Επανάσταση, δεν το ελέγχει κανένας, δεν ψάχνει να βρει κανένας τη ρεμούλα που γίνεται. Όχι και ρεμούλα, είναι δυνατόν. Είναι σαν να μου λες ότι άρα προκύπτει ότι έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ρεμούλα. Είπαμε να πούμε μια μαλακία, να το παρακάνουμε. Όχι, να μην που δεν είναι μαλακία, διότι ρεμούλα έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ρεμούλα γίνεται και τώρα. Έλα μου. Στον τόπο σου, αποκλείεται. Και κάτι άλλο να σου πω, κάτι. Ακούς, αυτός ο ασχηματισμός που έγινε τώρα, αν τον ψάξεις καλά, διότι διάβασα μία έρευνα από ένα περιοδικό, ας μην το πω τώρα. Ναι. Είναι όλοι συνδεδεμένοι, σαν να είναι το καλώδιο της ΔΕΗ με τον Τζορτζ Σόρος, ρε φίλε. Ωπα, νάτα, το περίμενα αυτό. Μετά μου λες ότι δεν έχεις κόψει καπίστρι. Όλα του Σόρος είναι τώρα, έλα. Έλα, μην μου λες ξανά έχω κόψει καπίστρι. Όχι, δεν το λέω. Εγώ πιστεύω ότι είναι συνδεδεμένοι κάτι ανάμεσα σε Τζορτζ Σόρος και Αρτέμι Σόρας. Πρόσεξε. Ο οποίος είναι σαν τη χοιρινή της ώρας που λέμε. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα. Γεια, θα με κάψεις, δεν γίνεται, γεια. Ρε,
Κορνίδη, τι έγινε. Οπα. Ο γυμναστηριακός είμαι. Έτσι τώρα καλή χρονιά να σου πω. Εσύ είσαι να πούμε κολοκομούνι. Δεν πιστεύεις σε τέτοια καλές χρονιές και τέτοια. Γιατί η χρονιά είναι κάτι χριστιανικό, ας πούμε. Δεν πιστεύεις σε ευχές, ρε μαλάκα, όλους τους βρίζεις. Μάλιστα, μάλιστα. Θα μου πεις αντεγαμίσου, ρε. Θα σου πω αντεγαμίσου για πολλούς λόγους, όχι αυτό που νομίζεις μόνο. Ναι, αλλά Μωρίκο, τουλά, γιατί δεν έβγαλες να πούμε την απάντησή μου στη θλιβερή τη Σιριζέα την αγάπη και στον άλλο το μαλάκα τη Δανία. Είχαμε γιορτές και δεν θέλω να τσακώνεστε. Ναι, Μωρή, βουτανίτσα στους πελάτες σου, σαν και εμένα, εγώ είμαι πελατάκι σου. Θα κάνεις ό,τι λέω εγώ, για να μην έρθω εκεί και σας γαμίσω όλους. Αχ, μακάρι, από το στόμα σου. Βάλτε, για κάποιο τρόπο δεν ξέρω γιατί. Σε γουστάρω, ενώ δεν ταιριάζουμε σε αυτά τι ιδεολογίες και λέω. Πάντως σε γουστάρω, γιατί όντως ως τώρα με έχεις βγάλει τις περισσότερες φορές που έχω απαντήσει. Γι' αυτό σε κάνω κέπι. Ανώμαλοι υπάρχουν πολλοί. Αν δεν ήσουν και λίγο κουνούμαλος. Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Θα ήσουν μια χαρά. Λοιπόν, καλή χρονιά, βαλακισμένο. Εύχομαι τα καλύτερα. Άντε, αλήθεια αυτό τώρα. Τον πούλο. Γεια. Αποστολή. Έλα. Μην τα βγάλεις αυτά στον αέρα που θα σου πω τώρα. Ναι, καλέ, με ξέρεις, κουβέντα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ναι. Κάνει κάποιο φιλτράρισμα σε αυτούς που βγαίνουν στον αέρα. Δεν μπορούμε να ακούμε βλακίες τώρα. Μα τι φιλτράρισμα να κάνω, παιδί μου, να λογοκρίνω τη μαλακία του καθενός. Να λογοκρίνεις, μην βγάλεις τώρα την κατίνκο να πούμε και εδώ για να είσαι σε μια εκπομπή που δεν έχετε και κάποιο επίπεδο, ρε Αποστολή. Α, ποια σε ενόχλησε και πες να γίνει μαναφούκι. Μα ενόχλησε τώρα η άλλη που βγήκε από το κερασίνι. Ήρθατε, δεν ήρθατε. Καλή χρονιά, αγόρια μου, καλή χρονιά, έλα σου πω, παίρνω από Κερατσίνη. Τώρα σωστό. Καταρχάς και μόνο που πήρε από το Κερατσίνη, έτσι, θα βγάλουμε κανένα χτυκιό από το τηλέφωνο, είναι και η περιοχή, τέλος πάντων, εντάξει, άσε με. Αποστόλη, μην το βγάλεις αυτό όμως. Α, ναι, όχι, βέβαια, τώρα, στη παιδιά. Έχω να πω, κοιτάω, αυτός που πήρε από την Καταλωνία. Bon dia, είμαι Έλληνας λαθρό από την Καταλωνία. Πες του να πάει να μάθει ελληνικά πρώτα. Πρέπει να διορθώνεις και κανέναν ως προς τη γλώσσα. Σωστό, να μάθουμε και καλύτερα να μιλάμε σωστά. Σωστό, μ' αρέσει. Όχι, εγώ τέτοιους θέλω. Θέλω αυστηρό ακροατήριο, μ' αρέσει. Τι θέλεις? Αυστηρό ακροατήριο. Φυσικά, Αποστόλη, μην με δουλεύεις εμένα τώρα. Εγώ σου λέω κάτι επειδή ξέρεις ότι σου είπα κάτι εδώ και πολύ καιρό ότι θα φτάσεις. Δεν σε δουλεύω, ξέρω επειδή μου είπες κάτι εδώ και καιρό. Λοιπόν, έλα, γεια. Να σου πω κάτι. Φτάνει. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της καραντίνας, διπλασιάστηκαν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, στην Νορβηγία. Ωραία, τι θες, μωρή, να πάμε στην Νορβηγία, να πάμε στην Νορβηγία. Τι το λες και δεν το κάνεις. Να πάμε στην Νορβηγία. Εδώ πέρα να μην πω τι γίνεται. Της πουτάνας. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια του μετρό. Του μετρό ειδικά, ναι, περνάνε κάθε δύο λεπτά. Από τη Βενιζέλου, πού περνάνε. Από τη Βενιζέλου, από τα αρχαία που τα σηκώσανε. Και βγήκε χθες ο Σιριζέα. Καλά, υπάρχει και χειρότερο, έτσι άλλο τα σηκώσανε. Θα μπορούσαν να τα τσιμεντώσουν. Τη Μενδόνη έχουμε. Βλέπεις. Τελευταίο με Survivor να ρίξει εντελώς το επίπεδο. Ρε, πάνε να φάνε τον κοψιδά που είναι ο μόνος που αξίζει. Η Ανθή Σαλαγκούδη. Ξέρεις ποια είναι η Ανθή Σαλαγκούδη? Η κόρη του Σαλαγκούδη. Μπράβο, αυτή που είχε διοριστεί χωρίς κανένα προσόν στην ΕΡΤ. Αυτό το σούργελο. Και είναι ακόμα και στο Survivor. Σούργελο είναι, δεν έχει φέρει ποτέ βαθμό. Κυλιέται με στη λάσπη. Και θα πάνε να φάνε τον άλλονα. Ακόμα και εκεί να περάσουν οι άριστοι. Ακόμα και στα ξυσκουπίδια. Στον ανασχηματισμό τα πήγε καλά ο Κικίλιας, τον έδιωξε ο Μητσοτάκης. Όχι. Γεραμαίος τα πήγε καλά, την έδιωξε ο Μητσοτάκης. Όχι. Ξέρεις τι μου είπε η κόρη μου, έτσι. Μαλακία του Τσίπρα τότε που έκανε το χατήρι στους παπάδες και έτσι το φίλι. Και επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα για τους παπάδες, εγώ ξέρω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Είναι η ώρα, άμα ξαναβγεί ο Τσίπρας, από Δευτέρα διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Βρε σούργελο της κοινωνίας. Μόνος σου τα είπες. Ο Τσίπρας είναι που άλλαξε υπουργό λόγω της εκκλησίας. Θα κάνει και διαχωρισμό. Κακός, πολύ κακός. Και πιστεύεις ότι κακός θα το κάνει τώρα, βρε Καραγκιόζη? Ωραία, το ξαναλέω. Εγώ πιστεύω θα το κάνει για την κατάσταση. Μπράβο, μπράβο. Πίστευε, λοιπόν, και μία έρευνα όμως. Μία έρευνα της συμφωνίας που έχει κάνει κάτω από το τραπέζι. Αυτές μην έρευνας. Άιντε νούμερο. Ρίχτο, Ηλία, ρίχτο. Ηλία, ρίχτο. Ρίχτο, Απόστολε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι, δεν μου μιλάς, με έχεις τον πάγο λίγο, ε. Τώρα αυτό το χρόνο δεν με πηγαίνεις καλά. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω να το ξέρεις. Δεν έχει μείνει τίποτα, Απόστολε, που λες. Ακούω τον Πογιόπουλο το απόγευμα. Αμάν. Ακούω το απόγευμα τον Πογιόπουλο και καλεί αυτούς που καλεί. Και είναι για αυτούς ο Κοτάκης δίπλα να. Και λέει όλο ο μαλακ
μαλακίες, λέει ο Κωτάκης. Δεν μπορεί να πει κάτι. Γιατί υποστηρίζει κάτι το οποίο είναι όλο ψέμα. Η αλήθεια είναι πάντα μία, Απόστολε. Στους Sex Pistols, το ήξερα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε! Όχι, αυτά είναι αυτά που λένε κάποιοι άλλοι. Η αλήθεια είναι μία. Ότι ο μοναδικό σύστημα που μπορεί να έχει τον πλανήτη καλά και υγιή είναι αυτό που κάνει τότε ο Αλιέντε. Αλιέντε. Και πήγε η χειρότερη δικτακτορία που έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη, από τον Πινοτσέτ. Και εμείς είχαμε από κάνει. Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Με τη σημαία μας ψηλά. Σε αυτό? Ναι. Η Νέρη ήταν σαν τον Πινοτσέτ, η Νέρη. Και ήρθε ο Με γρίφους μιλάς, γέροντα. Και ήρθε ο κομμουνιστής, ο μεγάλος ο Τσίπρας. Α, ναι. Αυτή την έλευση τη θυμάμαι. Ναι. Mm. Και τώρα ήρθε, επειδή κάνανε πολύ κακό οι κομμουνιστές στον πλανήτη και στην Ελλάδα. Τώρα κατάλαβες γιατί σε έχω στον πάγο, έτσι. Μάλλον κατάλαβες. Αν ακούς τον εαυτό σου, το πιάνεις. Έλα, γεια. Γεια σας, Αποστολή μου, καλή χρονιά. Γεια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνετε μία αναφορά σε αυτό το υπέροχο άρθρο που ανεβάσατε στο ελληνοφρένια.net. Όχι, ελληνοφρένια.net.gr. Αυτό, το ελληνοφρένια.net.gr, συγγνώμη για τη λάθος διαφήμιση. Βέβαια. Για την αντιμετώπιση της Κούβας απέναντι στον κοροναϊό και πώς έτσι ένα μικρό κράτος με σύστημα και με πραγματική έρευνα κατάφερε να περιορίσει έστω και αυτή την πανδημία. Λοιπόν, επίσης, ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς περί ψεκασμένων ηλιθίων κτλ. Εκτός και αν πρόκειται για τον Μπογδάνο και τον Άδωνη Γεωργιάδη, και να μάθουμε να συζητάμε ήσυχα.